Αναφέροντα ότι ο κόσμο έχει αρχίσει να βλέπει το αληθινό πρόσωπο του Ισραήλ, ο Αχμέντ Μπίν Αμπτουλάχ Μπίν Ζάιντ Αλ πρόεδρος πρόεδρο του Συμβουλίου του Κατάρ, είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον εκπρόσωπο τη τουρκική Εθνοσυνέλευση, δηλώνοντα: Είχαμε πρόσφατα μία συνάντηση ω Αραβικά Κοινοβούλια. Υποστήριξα όλε τι προτάσει. Πλέον υποστηρίζω τι προτάσει τη Τουρκία. Θέλω να δηλώσω σε όλου του τόνου Είμαστε στο πλευρό της Τουρκίας, είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε με τον ίδιο τρόπο σε ό,τι αποφασίσει η Άγκυρα. Ο εκπρόσωπο τη Τουρκική Εθνοσυνέλευση, Μουσταφά Εντόπ, συνέχισε τι εμπριστικέ δηλώσει τη Άγκυρα με νέου απίστευτου χαρακτηρισμού κατά του Ισραήλ. Το Ισραήλ ασκεί κρατική τρομοκρατία σε βάρο των Παλαιστινίων, διαπράττει εγκλήματα κατά τη ανθρωπότητα, σφάζει αθώου μουσουλμάνου και προσπαθεί να εξαγοράσει την ισιοποίηση τη διεθνού κοινότητα σε αυτό. Είναι καιρό να σταματήσουμε το Ισραήλ και να υποστηρίξουμε την Παλαιστίνη με κάθε τρόπο. Ω Τουρκία θα σταθούμε στο πλευρό των Παλαιστινίων αδελφών μα στον αγώνα για ελευθερία και δικαιοσύνη. Καταβάλουμε κάθε είδου διπλωματικέ προσπάθειε υπό την ηγεσία του Προέδρου μα Ρετζέπ Ταγί Περντογάν, προκειμένου να βάλουμε ένα τέλο στι ενέργειε του Ισραήλ. Πιστεύουμε ότι πρέπει να κινητοποιήσουμε του διεθνεί οργανισμού, των οποίων είμαστε μέλη, για να αντιδράσουμε στα όσα διαδραματίζονται στη Λωρίδα τη Γάζας. Το πρακτορείο ενημέρωση Σαντέρ, προσκείμενο στην Αλκάιντα, εξέδωσε ανακοίνωση καλώντα του υποστηρικτέ τη Ισλαμική ομάδα να πραγματοποιήσουν επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών συμφερόντων. Πιο συγκεκριμένα, καλεί σε δολοφονίε Εβραίων την παραβίαση των τραπεζικών του λογαριασμών και του μποϊκοτάζ προϊόντων όπω τη Νεστλέ, τη Coca-Cola και τη Nike. Με τίτλο το τέμενο αλλάξα μα καλεί, θα το σώσουμε. Η δήλωση τονίζει στου μουσουλμάνου σε όλο τον κόσμο ότι η Ισραηλινή καταπίεση εναντίον των Παλαιστινίων απαιτεί άμεση τζιχάντ. Ο Αλλάχ δεν θα συγχωρεί σε αυτού που δεν θα ανταποκριθούν στο κάλεσμά του. Οφείλουμε να εκδικηθούμε για του Παλαιστινίου μάρτυρες που υπερασπίστηκαν τον Τζαμί Αλλάξα, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Η ανακοίνωση προέτρεψε τους μουσουλμάνους να πραγματοποιήσουν επιθέσεις σε Ισραηλινές πρεσβείες σε όλο τον κόσμο και σε Ισραηλινούς πολίτες ή Εβραίους συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών ή επιθέσεων μοναχικών λύκων. Όποιος μπορεί να σκοτώσει Εβραίους ας το κάνει οπουδήποτε και αν υπάρχουν. Οι πρεσβείες τους βρίσκονται σε κάθε χώρα. Τα συμφέρονται και οι πολίτες τους βρίσκονται παντού. Επιλέξτε έναν έξυπνο στόχο για να δολοφονήσετε που κατά την κρίση σας αποτελεί τον μεγαλύτερο εχθρό του Αλάχ. Στοχεύστε του από εκεί που δεν θα το περιμένουν, σημειώνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση Τζιχάντ. Η ανακοίνωση ζήτησε επιπλέον από Ισλαμιστέ με καλέ δεξιότητε πληροφορικών συστημάτων να πραγματοποιήσουν επιθέσει στον κυβέρνοχώρο, σε ιστότοπου και λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εβραϊκών συμφερόντων για να λάβουν δεδομένα ή να ρίξουν μαύρο σε ιστότοπου, σημειώνοντα ότι τέτοιε επιθέσει προκαλούν μεγάλη ζημιά στην Ισραηλινή οικονομία και την ασφάλεια του Ισραήλ. Κάλεσε επίσης τους υποστηρικτές με καλές δεξιότητες στον χειρισμό των μέσων ενημέρωσης να μοιράζονται περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ξεσηκώσουν τους μουσουλμάνους εναντίον Ισραηλινών. Οι Τούρκοι δίχως χρονοτριβή ανταποκρίθηκαν άμεσα στην ανάρτηση με τον δικό του τρόπο. Μέσα σε ένα καταιγισμό σχολείων στα μέσα κοινωνική δικτύωση, απαιτούν από τον στρατό του να μην περιμένει περαιτέρω επιδείνωση τη σύγκρουση, αλλά να ξεκινήσει την κατάληψη τη Ιερουσαλήμ. Η τύχη τη Ιερουσαλήμ βρίσκεται στα χέρια μα. Η Παλαιστίνη πρέπει να ενταχθεί στην Τουρκία μέσω δημοψηφίσματο. Η Ιερουσαλήμ είναι η πατρίδα μα. Ένα από τα πολλά σχόλια Τούρκων Χριστών των social media που καλεί ανοιχτά την τουρκική κυβέρνηση να παρέμβει στο αίματοβαμένο μέτωπο τη Γάζα. Το Ισραηλινό κράτο δεν θα ανεχθεί πογκρό εναντίον των πολιτών μα. Δεν θα επιτρέψουμε στου πολίτε μα να λυγίσουν ή να ζουν με τον φόβο των δολοφονικών αραβικών συμμοριών. Δεν θα ανεχτούμε εμπρισμού των συναγωγών και των περιουσιών μα, δήλωσε ο Ισραηλινό ηγέτη Νετανιάχου. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σα άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα, καθώ η σα είναι πολύ σημαντική για εμά.